Τώρα, αναφορικά με τον Big Brother, έχουμε τον Βασίλη κοντά μας, θα του πούμε καλησπέρα και ελπίζω και εύχομαι να τον βρίσκουμε καλά. Όμως δεν ήρθε μόνος του ο Βασίλης. Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Έφερα και παρέα. Έφερες και την καλύτερη παρέα. Ο Παναγιώτης Βαροξούς είναι σήμερα στη συντροφιά μας για να μας εξηγήσει ζητήματα σημαντικά, όπως επίσης να μας πει και πώς είναι. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά. Ήταν πρωταγωνιστής ο Παναγιώτης χθες στο επεισόδιο και ας έλειπε. Γι' αυτό τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Έτσι ακριβώς είναι. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί να πάρουμε μια γεύση από αυτό που παρακολουθήσαμε και να επιστρέψουμε να τα σχολιάσουμε? Βεβαίως. Για πάμε. Παναγιώτης, όταν αναφέρθηκε στην Άννα Μαρία και της είπε ότι και εγώ σ' αγαπάω και είπε σε μένα να είσαι κοντά σε ανθρώπους που σ' αγαπάνε, κατάλαβα ότι έχω κάνει ένα λάθος που έχω μακρυνθεί από την Άννα Μαρία. Έχω μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχω πει, για κάποια πράγματα που έχω κάνει. Δεν θα αφήσω τον Χρήστο να μου έρθει κοντά τώρα, επειδή του το είπες εσύ. Μετά λέει, είναι η τροπή των γκέι. Έτσι, ομοφυλόφιλοι να ξετυλίζουν τον εαυτό τους, δεν έχω δει. Λοιπόν, να βγάζει εκεί πέρα. Δημόσια, όχι, το δέχομαι. Κρίμα την αγάπη που σου έδωσα. Δεν την άξιζε. Τράπεσε. Για μένα φταίει πιο πολύ η Ραμόνα παρά η Άννα Μαρία. Η Ραμόνα την πλησίασε για να την κάνει παρέα, γιατί δεν είχε φίλους και δεν θα έχει ποτέ. Και για να είμαι ο Παναγιώτης στην Άννα Μαρία και εγώ σ' αγαπάω. Θα κάνεις ό,τι λέει η ψυχή σου απόλυτα. Εμείς δηλαδή δεν σ' αγαπάμε. Το πρωί είδα τον πατέρα μου. Τι έχεις να πεις για την Άννα Μαρία, του λέω? Ένιωσα ότι σαν να μου λέει ότι μη φεύγεις από την Άννα Μαρία, μείνε στην Άννα Μαρία κοντά. Θέλει να είναι με την Άννα Μαρία. Δεν φίλε, όχι, απλά αυτό λέει μέσα. Λάθος μου, έχω μακρυνθεί από σένα. Και συν το όνειρό μου χθες που είδα που σου είπα. Αγγλιάζε εσύ, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, άκου. Και ο Γλώρος και ο Ζάκ μου λέει να ακούσει αυτά που σου είπα, να ακούσει αυτά που σου είπα, αδερφό σου. Ούτε δύο. Ναι, εννοείται, το ξέρω. Δεν πρόκειται να επηρεάζω εγώ κανένα. Τέλος, άστο, μην. Τελείωσε. Τέλος. Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Από όλους είναι χειρότερο. Από όλους. Χειρότερο. Όχι κολοτούμπα. Αχ, θεούλη μου, τι ωραία μέρα σκέφτε. Παράλληλα. Επικίνδυνος είναι. Τους είναι προδότης. Α, ιστό. Πρωί-πρωί με τον Έλα. Σταμάτα. Όχι, τον υπενθυμίζω. Γιατί τον έχει μέσα της, τον βλέπω, να τον. Αντιγράφεις. Κοίτα, να όπου να είναι θα πας, τα λες ότι σε λένε για να μ' αρέσει χαράκι. Χρήστο, συγχαρητήρια. Είσαι ο νέος αρχηγός. Μπράβο. Χρήστος κέρδισε επειδή ο Δημήτρης και ο τύπος τα ίδια είναι βλάκας. Πιο βλάκας πεθαίνεις. Ας με ψηφίσουνε. Εγώ θα πω στο Ζακ να με ψηφίσει και ο Γρηγόρης και εσύ να με ψηφίσει, παρακαλώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι έβγαλε μια οργή του τύπου ότι «Α, μόνο τον Δημήτρη θέλω να έχω σχέση και Αλλά πριν από τύπου μια μισή εβδομάδα με έχει πιάσει τη σάουνα και μου λέγεις «Πιστεύω ότι ο Δημήτρης με χρησιμοποιεί». Το γουστάρεις να είμαστε μαζί στα τρόφιμα? Δεν πειράζει καθόλου. Άμα δεν βρεις, πες μου. Αυτό είναι άσχημο. Λέει ο Δημήτρης. Ναι. Και του λέει ο Χρήστος τώρα, που καλά κάνει το παιδί. Και μπαίνει. Ναι. Για πες λίγο. Αυτή την εβδομάδα δεν στοχοποιείτε? Τα χαφίλοι είμαστε. Εχθές λέγαμε να κάνουμε μαζί γιορτές. Πού να ξέραμε κιόλας για τον COVID. Γιορτές, από εδώ τηλέφωνα, ούτε στα social media. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς σκέφτεται αυτό το κορίτσι. Έχει κάνει τις περισσότερες κολοτούμπες. Εάν πέσει το αυγό από τα δάχτυλά σας, τότε θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή της μετακίνησης του αυγού από το έδαφος προς την αυγουλιέρα. Εγώ δεν παίζω. Άννα Μαρία! Δεν παίζω, ρε! Δεν καταλαβαίνετε, ρε! Η εβδομαδιαία αποστολή είναι από τις πιο σημαντικές διαδικασίες. Με ενδιαφέρει πια. Για τη μη τήρηση των κανόνων υπάρχουν επιπτώσεις. Δεν πειράζει. Εγώ σας το λέω από τώρα. Δεν με ενδιαφέρει ποινή. Κο-κο-κο. Ξερνάω. Πεταλούδες. Νομίζω έχουμε μια πλήρη εικόνα όλοι, ακόμα και αν κάποιος δεν παρακολούθησε το χθεσινό επεισόδιο. Παναγιώτη. Ναι. Βλέπεις ότι ο αδερφός σου πέρασε αυτή την καμπή τη συναισθηματική και τώρα τον βλέπουμε ποιον να φορτσάρει περισσότερο. Αλλά τελικά τι εννοούσες? Εγώ αυτό ήθελα να το κάνω, να του προσφέρω, δηλαδή να του δώσω δύναμη για να συνεχίσει. Τον είδα ότι δεν είναι καλά στα προηγούμενα εβδομάδα. Εγώ αυτό που θέλω να του πω είναι να είναι με άτομα που σε αγαπούν. Η Άννα Μαρία είναι ένα άτομο που μας έχει αγαπήσει. Όταν ήμουν μέσα ήμουν καχύποπτος, γιατί είδατε ότι μία εβδομάδα πριν φύγω είχα απομακρυνθεί αρκετά από την Άννα Μαρία. Ήμουν καχύποπτος και αυτά τα πράγματα με είχαν πειράξει. Όταν βγήκα εγώ είδα τι έλεγε η Άννα Μαρία, οπότε ήταν ένα άτομο που σε αγαπούσε. Εγώ προσπάθησα να περάσω στον Χρήστο και ότι
να είναι κοντά στην Άννα Μαρία, δηλαδή να είναι με την Άννα Μαρία. Και αρκετό κόσμο πιστεύει ότι εγώ αυτό το κάνω επειδή η Άννα Μαρία είναι κοινό. Δεν το κάνω γι' αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Χρήστος να βγει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη τεχνική θητεία. Παναγιώτη. Ναι. Θέλω λίγο να μου σχολιάσει πώς σου φάνηκαν αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος για τον αδερφό σου. Και την ώρα που το έλεγε, μετά είδαμε και το πλάνο πέφτει κάκο. Σου έκανε εντύπωση αυτά που είπε, το περίμενες. Θέλω να μου πεις λίγο ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις σου. Ναι. Ο αντιδήμαρχος, όπως έχουμε δει, μιλάει πίσω από την πλάτη μας. Και όταν ήρθα και εγώ μέσα, έχει μιλήσει από την πίσω πλάτη μας, μέσα στο Captain's Room. Το περίμενα ότι θα πει κάτι τέτοιο. Περίμενα δηλαδή ότι αυτό που κάνει ο Χρήστος είναι κολοτούπα. Βλέπει ο Χρήστος δηλαδή, να απομακρύνεται από εκεί με αυτό που είπα εγώ και κατάλαβε. Και είναι λογικό που τον πειράζει. Mm. Εγώ πάντα Παναγιώτη. Δηλαδή είναι κάτι που τον ξαναδεί. Παναγιώτη, εγώ στενοχωρήθηκα για τον αδελφό σου, γιατί δέχεται στο χθεσινό επεισόδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, που είναι μια-δυο μέρες το χθεσινό επεισόδιο που είδαμε το περιεχόμενο από το μέσα στο σπίτι, μια τρομερή. Και όχι ηθική πίεση από τον αντιδήμαρχο τη Ραμόνα και τον Πυργίδη για να μην πλησιάσει την Άννα Μαρία, για να μην πάει στην Άννα Μαρία. Και αποτέλεσμα, όταν τους είπε ότι όχι, εγώ έπιασα και αυτό που μου είπε ο αδερφός μου και θα πάω στην Άννα Μαρία, τότε έγινε αυτό και τον χαρακτήρισαν προδότη. Με στεναχώρησε δηλαδή η στάση τους απέναντι στον αδερφό σου, γιατί ήσασταν κάπως κοντά. Ναι, ουσιαστικά πήγαν να διαστρεβλώσουν τα λόγια μου και η Ραμόνα ειδικά. Για να μείνει πάλι κοντά, να πάει στην Άννα Μαρία. Αυτό, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που το κάνω. Μάλλον δεν του συμφέρει. Δεν τζίμπησε ο αδερφός σου, γι' αυτό το κάνουν και τον εκδικούνται. Ναι, ναι, είναι γενικά, είναι, να πούμε και είναι και ηλικία, είναι σίγουρα, επηρεάζεται και ο Χρήστος. Και προσπαθούν, θα δούμε, βλέπουμε και το Πυργίδιο, ότι πάει να αλλάξει λίγο. Θα δούμε σήμερα από το επεισόδιο, να το δω και εγώ αυτό το επεισόδιο, ότι πάει να αλλάξει. Ίσως άκουσε και τα δικά μου ρογιοκυγίδες, γι' αυτό αλλάζουν στο μυαλό τα πράγματα. Εγώ να σου δείξω βίντεο μετά για τον Πυργίδι, θα πάθει σοκ. Θεωρείς τώρα ότι ο Χρήστος που είναι μέσα στο παιχνίδι, που έχεις φύγει κι εσύ, πλέον ότι είναι λίγο πιο εύκολο στο να λυγίσει, πιστεύεις ότι θα δυναμώσει περισσότερο? Πώς τον βλέπεις εσύ που τον ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας? Ο Χρήστος θα συνεχίσει να είναι δυνατός. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα που δεν υπάρχει ένα άτομο που να είναι πραγματικά κοντά του, που ήμουν εγώ, για να μου πει αυτά που πιστεύει να του πω κι εγώ, είναι πιο εύκολο να επηρεαστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι δυνατός. Είδαμε ότι έχει ανέβει ψυχολογικά και εγώ γι' αυτό χάρηκα. Αυτό που ήθελα να πετύχω το πέτυχα, ανέβει ψυχολογικά. Οπότε θα το δούμε στη συνέχεια των επεισοδίων. Να σε ρωτήσω. Εάν πιστεύεις, πέρα από τον αδερφό σου, ότι συμπεριφέρονται σωστά οι συγκάτοικοι στην Άννα Μαρία ή αντιδρούν λογικά με βάση αυτά που κάνει η Άννα Μαρία? Εγώ βλέπω ότι όλοι είναι με την Άννα Μαρία κόντρα. Δέχεται μια λογική αυτή η αντίδραση που έχει η Άννα Μαρία. Όταν όλοι τη χτυπάνε, είναι ψυχολογικό να αντιδράει έτσι. Σαν άμυνα, εγώ απορώ στην γυναίκα πώς αντέχει ακόμα. Απορώ. Απορείς πώς αντέχει ακόμα η Άννα Μαρία? Ναι, ναι, απορώ. Ελπίζω δηλαδή να μην της βγει κάτι ψυχολογικό, να μην της επηρεάσει στο παιχνίδι κάτι ψυχολογικό. Αυτό που να είναι καλά στην υγεία της. Άρα αυτό που καταλαβαίνω, γιατί για πολύ κόσμο είναι και μια εύλογη απορία αυτή, όλο το σπίτι, οι περισσότεροι που διαφωνούν μαζί της, θεωρείς ότι είναι λάθος, ότι δεν βλέπουν την... Το πώς είναι πραγματικά η Άννα Μαρία, την αδικούν. Αυτό είναι αυτό που λες. Η Άννα Μαρία είναι ειλικρινή, δηλαδή ό,τι συνειδητοποιεί το λέει και βλέπουμε ότι στις περισσότερες φορές είναι σωστή. Βέβαια, σε κάποιες φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο υπερβολική, αλλά έτσι είναι η Άννα Μαρία. Είναι ο χαρακτήρας, είναι έτσι σαν άνθρωπο. Ναι, επειδή είναι υπερβολική, τι πρέπει να κάνουμε, να την κλείσουμε φυλακή, δηλαδή δεν κατάλαβα. Είναι αυθεντική τουλάχιστον η κοπέλα. Γι' αυτό και την αγαπάω, είναι αυθεντική. Μου λέει αλήθεια που τη βλέπουν κιόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παναγιώτη.